Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το φόβο. Αν ο φόβος είναι ένα εμπόδιο που πολλές φορές δεν σε αφήνει να κάνεις το επόμενο βήμα, αν ο φόβος κυριαρχεί στη ζωή σου, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δούμε τι πραγματικά είναι ο φόβος. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα μιλήσουμε για το φόβο. Πιστεύω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο το βιώνουμε όλοι και πολλοί από εμάς αυτό το συνέστημα είναι τόσο μεγάλο που κυριαρχεί μέσα στη σκέψη μας και δεν μας αφήνει να κάνουμε βήμα. Θέλουμε να τολμήσουμε να πούμε κάτι, θέλουμε να τολμήσουμε να κάνουμε κάτι, να δοκιμάσουμε κάτι στη δουλειά μας, στην συνεργασία μας, στα όνειρά μας και δεν παίρνουμε στη διαδικασία να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα ο φόβος? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ήρθαμε εδώ στο συντριβάνι της Ξάνθης, στην κεντρική πλατεία, το οποίο δεν πολύ λειτουργεί, για να κάνουμε τι? Να ισορροπήσουμε πάνω σε αυτό το πεζουλάκι. Κάτσε, μην φάμε και κανιά σαβούρτα τώρα, γιατί άλλο να περπατάς μόνος σου και άλλο να κάνεις και βιντεάκι. Αυτό το το πεζουλάκι, το οποίο όπως βλέπετε είναι αρκετά, πώς το λένε, φαρδί, και οπότε μπορώ εγώ άνετα να περπατήσω. Περπατάω χωρίς να φοβάμαι. Μπορώ να κάνω ολόκληρο γύρα, να ανέβω και εκεί πάνω και να κάνω άνετα χωρίς κανένα φόβο. Τι θα γινόταν όμως αν αυτό το τυχάκι ήταν όχι στο μισό μέτρο που είναι τώρα, αλλά στα 2 μέτρα ή στα 3 μέτρα ή στα 5 μέτρα? Θα μπορούσα με την ίδια ευκολία να κάνω αυτή τη βόλτα που κάνω τώρα ή να στέκομαι όπως τώρα και να σας μιλάω? Μάλλον όχι, εγώ προσωπικά όχι. Και αυτό γιατί υπάρχει η ψηφοφοβία. Στην ουσία όμως τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει το πεζουλάκι, έχει αλλάξει το πλάτος του πεζουλιού? Όχι, δεν έχει αλλάξει. Αυτό που έχει να αλλάξει είναι η προοπτική μέσα από την οποία βλέπω την όλη κατάσταση. Αυτομάτως έχει περάσει στο μυαλό μου όλος ο φόβος ότι αν κάτι δεν πάει καλά και πέσω, θα χτυπήσω. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο φιλτράρω την πληροφορία την οποία δέχομαι από αυτά που βλέπω. Αυτό ακριβώς είναι και ο φόβος πολλές φορές. Είναι μια απλή μετάφραση, μια λανθασμένη μετάφραση αυτό που συμβαίνει. Πολλές φορές αυτό που φοβάσαι δεν υπάρχει καν, δεν έχει δημιουργηθεί καν, είναι μέσα στο μυαλό σου. Ή πολλές φορές αυτό που φοβάσαι είναι βασισμένο σε προηγούμενες εμπειρίες, χωρίς όμως αυτό να προϋποθέτει θα ξαναγίνει ακριβώς το ίδιο. Πολλές φορές αυτό που φοβάσαι είναι απλά δημιούργημα του μυαλού σου. Όπως έλεγε και ο μεγάλος ο Μάικλ Τζόρνταν, όταν τα όρια και οι φόβοι πολλές φορές είναι απλά μια παρέστηση μέσα στο μυαλό. Γι' αυτό λοιπόν, όταν είσαι έτοιμος να κάνεις κάτι, όταν αισθάνεσαι ότι κάτι σε μπλοκάρει και αυτό είναι ο φόβος, θα πρέπει να ξεχωρίσεις αν είναι ο φόβος γιατί απλά το δημιουργείς μέσα στο μυαλό σου ή απλά είναι ο φόβος για ένα αίσθηκτο. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και το αίσθηκτο το οποίο καλά κάνει και υπάρχει και μας αποτρέπει να κάνουμε πράγματα. Αυτό που πρέπει να διαχωρίσουμε εμείς είναι αν είναι δημιουργία της φαντασίας μας και του μυαλού μας ή πραγματικό αίσθηκτο. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Παρατηρώντας τον εαυτό σου, μαθαίνοντας τον εαυτό σου. Όταν κάθε φορά που φοβάσαι κάτι να κάνεις κάτι και το τολμάς, μετά η ανατροφοδότηση που παίρνεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μείνει στο μυαλό σου, παραδείγματος χάρη με το ημερολόγιο ή γενικότερα με μια ανασκόπηση ξανά και ξανά μες στο μυαλό σου ότι στην αρχή ένιωθα αυτό το πράγμα, μετά έγινε αυτό. Συγκρίνονται τα δύο συναισθήματα, το πριν και το μετά. Αν υπάρχει συσχέτιση, τότε σημαίνει δεν ήταν φόβος, άσχετος και ψεύτικος, ήταν το ένστικτο και καλά έκανες και υπήρχε. Από την άλλη, όταν δεν υπάρχει, όταν αυτό που φοβόσουν ήταν τεράστιο και ξαφνικά όταν το ξεπέρασες γίνεται τόσο μικρό, τότε μάλλον ήταν δημιουργία με του μυαλού σου και θα πρέπει να το θυμάσαι αυτό στην επόμενη φορά. Αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Περπάτα ακριβώς όπου θέλεις, ανέβασε ό,τι ύψος θέλεις και αυτό που θα έχεις μέσα στο μυαλό σου και θα σκέφτεσαι, να είσαι σίγουρος να διακρίνεις αν είναι δημιούργημα του μυαλού σου ή το ένστικτο που σε γνωρίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Και το γεγονός ότι παρακολουθείς ακόμη εδώ σημαίνει ότι παίρνεις αξία από αυτό το μήνυμα. Αν θέλεις να μοιράσεις πίσω απλόχερα αυτή την αξία που έλαβες, κάνε ένα like, γράψε μέσα ένα σχόλιο και κάνε και μια κοινοποίηση στο βίντεο. Αν πάλι είσαι και εσύ ένας από αυτούς που ψάχνεις κάτι να αλλάξεις τη ζωή σου, κάτι προσδοκάς, κάτι ονειρεύεσαι και θέλεις να δουλέψεις μαζί μου προκειμένου να σε βοηθήσω να εφαρμόσεις καινούργια εργαλεία στη ζωή σου για να ξεπεράσεις φόβους ή για να βελτιώσεις τομείς που εσύ θα επιλέξεις,
τότε είμαι πάντα δίπλα σου και μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη, να χαμογελάτε, αλλά κυρίως να κάνετε τους άλλους να χαμογελάσουν. Θα γυρίζει πίσω πολλαπλάσιο σε εσάς. Καλή συνέχεια, καλή μέρα. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.